Το πιο αλόκοτο πράγμα που έχω δει υπολογιστή να κάνει είναι να βγάζει ηχητική ειδοποίηση για το ότι δεν αναγνωρίζει τα ηχεία. Αλλά βέβαια από την άλλη μεριά, άλλος έχει πάθει αυτό. Τι παίχτηκε εκεί πέρα, ρε μαν. Σε πέσανε ναρκωτικά πάνω στο PC. Χαίρετε, Αλάνια. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινώντας, ο τίτλος είναι clickbait. Και το λέω για τους 2-3 καινούριους που δεν το κατάλαβαν με το που τον διάβασαν. Παρά τα αυτά, η πίστη δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν έβγαλε νόημα, πάμε πάλι. Η πίστη δεν είναι μηδέν. Ρε μαλάκα, έλεος. Αυτό ήταν ακόμα χειρότερο. Ω, σκάσε, το έχω. Η πίστη δουλεύει. Άλλες φορές μπορεί να θεραπεύσει ή πιο σωστά να βοηθήσει το σώμα να θεραπεύσει τον εαυτό του, και άλλες φορές μπορεί να μαλακώσει τον πόνο που προκαλείται από κάποιο νόσημα, ίσως αφροδίσιο, ή από κάποιον τραυματισμό, όπως το διάστρεμα πέους, κοινώς γνωστό και ως στραμπούλιγμα ψωλής. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Μην αγχώνεσαι, από ό,τι βλέπω δεν περιλαμβάνει ψωλές το παράδειγμα. Έστω ότι γυμνάζεσαι και θέλεις να πάρεις κάποιο συμπλήρωμα διατροφής για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Αν εγώ φτιάξω ένα χάπι από σκέτο αλεύρι. Δεν ξέρω αν γίνεται και δεν μας ενδιαφέρει για το παράδειγμα. Αν εγώ πείσω εσένα ότι το χάπι αυτό είναι ένα μείγμα φουσκίνης, κοιλιακίνης, μπρατσίνης μαζί με λίγο τρεμπολών και σε δίνω ένα τέτοιο χάπι μέρα παραμέρα, τότε εσύ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χτίζεις όντως πιο γρήγορα μυϊκή μάζα, να έχεις πιο καλά αποτελέσματα στο γυμναστήριο, διότι μόνο με την ιδέα ότι παίρνεις αναβολικά θα γυμνάζεσαι σκληρότερα στο γυμναστήριο, όπου αυτό θα σε δίνει πιο καλά μυϊκά κέρδη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο χάπι θα λειτουργήσει ψυχολογικά και θα σε αυξήσει το motivation, όπου αυτό θα σε δώσει καλύτερα αποτελέσματα στο γυμναστήριο. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, όχι, δεν μπορείς να χακάρεις στο έτσι το σώμα σου για να γίνεις τούμπανο. Τα αποτελέσματα που θα έχεις δεν θα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα που θα έχεις αν έπαιρνες όντως αναβολικά. Τώρα, όλο αυτό που ανέφερα λέγεται placebo effect, όπου placebo είναι αυτό το ψεύτικο το φάρμακο, όπως το αλευρόχαπο που ανέφερα. Ένα φάρμακο το οποίο δεν κάνει τίποτα. Ουσιαστικά το placebo effect λειτουργεί με την πίστη. Μόνο με την ιδέα ότι παίρνεις κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει ή ότι παίρνεις κάτι το οποίο θα σε κάνει κακό, νιώθεις όντως τις επιδράσεις. Και ας μην είναι τίποτα αυτό το χάπι που παίρνεις, ας μην έχει καμία επίδραση. Μόνο που πιστεύεις ότι έχει επίδραση, νιώθεις όντως την επίδραση. Τώρα, για να καταλάβεις πόσο ισχυρό είναι το placebo effect. Όταν εταιρείες θέλουν να δοκιμάσουν ένα φάρμακο, για παράδειγμα φτιάχνουν ένα παυσίπονο για το κεφάλι, ξέρεις, για τους πονοκεφάλες που προκαλεί το άλλο το χάπι που είναι για τη δυσκυλιότητα, για να δουν αν λειτουργεί αυτό το χάπι, αφού το δώσουν σε άλλα πλάσματα, το δίνουν σε ανθρώπους. Αν τους περάσει ο πονοκέφαλος, σημαίνει ότι λειτουργεί. Όμως, στις δοκιμές έχουν... Δεν γίνεται. Στις δοκιμές έχουν μία ομάδα ανθρώπων στην οποία δίνουν το χάπι, όπως ανέφερα, και μία άλλη ομάδα ανθρώπων στην οποία δίνουν πλασίμπο. Δηλαδή, όπως αναφέραμε, ένα χάπι το οποίο δεν κάνει τίποτα. Τώρα, όλα αυτά τα πειραματόζωα. Γιατί, οκ, ουσιαστικά πειραματόζωα είναι. Πειραματάνθρωποι. Τέλος πάντων, όλοι οι συμμετέχοντες στο πείραμα έχουν πλήρη άγνοια του αν παίρνουν το αληθινό φάρμακο ή το πλασίμπο. Οπότε, μετά το τέλος των δοκιμών, παίρνουν τα αποτελέσματα οι επιστήμονες και βλέπουν αν αυτοί που παίρνουν το αληθινό φάρμακο τίναν να είχαν μειωμένους πονοκεφάλους σε σχέση με αυτούς που παίρνανε το πλασίμπο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν αν το χάπι δουλεύει ή αν αυτό που δουλεύει είναι το ότι οι πειραματάνθρωποι πίστευαν ότι θα δουλέψει. Οπότε όντως ένιωσαν λιγότερους πονοκεφάλους σαν να δούλευε, απλά μόνο επειδή το πίστεψαν. Τώρα, το περιέγραψα όλο αυτό full συνοπτικά, απλά το point είναι ότι η πίστη είναι πανίσχυρη. Είναι πολύπλοκη, είναι στο DNA μας και καλό είναι να μην επιτρέπουμε σε ανθρώπους να την χρησιμοποιούν εναντίον μας. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για να περάσει κάποιος το δικό του. Αν μπορέσεις να κάνεις κάποιον να πιστέψει ένα ψέμα, να πιστέψει ότι όντως ισχύει, τότε τίνει να παρατηρεί ότι ισχύει. Ουσιαστικά γίνεται μια αλήθεια από τη δική του οπτική γωνία και τίνει να βλέπει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συμπεραίνει ότι όντως ισχύει αυτό που πιστεύει, άσχετα με το αν όντως ισχύει ή όχι. Και όπως καταλάβαμε από αυτό το βίντεο, η πίστη είναι τόσο ισχυρή που είναι ικανή να θολώσει τα αποτελέσματα ερευνών. Είναι όντως κάτι πρακτό και κάτι που όντως δουλεύει.
Αυτό είναι το δηλαδή μέσα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε να γαμάτε πάντα με καφότα και προσοχή που αφιερώνετε την πίστη σας. Αυτό. Γεια σας. Να γαμάτε πάντα με καφότα. Μπούγια. Και να προστατεύεστε από τη ζέστη.